τη στιγμή που ήδη υπάρχουν μεταφράσεις των προηγουμένων είναι πάρα πολύ απλό. Κάθε γενιά πρέπει να δημιουργεί τις δικές της μεταφράσεις στα μεγάλα βασικά τα κείμενα. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί με την μετάφραση, την ενδογλωσσική είδους μετάφραση, δοκιμάζεται η αντοχή της γλώσσας, δοκιμάζεται η αισθητική της γλώσσας και ο καινούργιος ρυθμός που μπαίνει μέσα στο στόμα μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο, το οποίο ξεκίνησα κάνοντας σε αυτά τα δύο τα κείμενα την ενδογλωσσική μετάφραση. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Έπρεπε να επιλέξω αν θα έκανα μια διασκευή, αν θα έκανα μια φιλολογική ή μια λογοτεχνική μετάφραση. Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω είναι να δημιουργήσω μια μετεκφορά του κειμένου. Κάτι ανάμεσα δηλαδή από τα θετικά στοιχεία που δίνει μια λογοτεχνική μετάφραση αλλά και μια φιλολογική μετάφραση, αλλά με βασικό στόχο να καλύψω το ενδιάμεσο χρονικό κενό πάρα πολλών αιώνων, επισημένοντας αυτά τα ζωντανά στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην ίδια μας τη γλώσσα. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δυσκόλευε πάρα πολύ την μετάφραση, ήταν το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με κείμενα τα οποία δεν ήταν τραγικά. Γιατί προσέξτε, το τραγικό του κείμενο, η τραγική μετάφραση, έχει ένα συσσαγωγικά πλεονέκτημα. Τα μεγάλα τα τραγικά πάθη είναι πανανθρώπινα. Ο έρωτας, η απώλεια, το μίσος, η προδοσία. Όπως τα βιώνουμε σήμερα, τα βίωνε αντίστοιχα και ο άνθρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια. Όμως, το γέλιο, το χιούμορ, δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι κοινό ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνους. Έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία της μετάφρασης να βρω εκείνα και τα πατήματα, εκείνα και τα στοιχεία του χιούμορ που μπορούσαν να παράγουν το γέλιο για τον αρχαίο το θεατή, αλλά και για το σύγχρονο το θεατή. Και σας πληροφορώ ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, για τον εξής λόγο. Δεν είναι όχι ότι έχει μεσολαβήσει πάρα πολύ χρόνο. Είναι ότι δεν έχουμε σε σχέση με το κείμενο τις αντίστοιχες πραγματολογικές βάσεις. Δηλαδή, οι ομοιρισμοί, οι αναφορές στην πολιτική κατάσταση την τότε, τα πρόσωπα. Όμως, πίσω από όλα αυτά υπήρχε η κοροϊδία, η σάτυρα, η δομολογία, η προκλητικότητα, η προκλητικότητα του λόγου, το υπονοούμενο, τα οποία έπρεπε να αναδειχθούν.